Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε κινήσεις εντυπωσιασμού και επί της ουσίας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Σήμερα λοιπόν είχαμε την πομπόδη εξαγγελία του κύριου Πρωθυπουργού για πλήρη άρση των capital control. Μια ενέργεια η οποία βεβαίως εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια η οποία γίνεται για να οριοποιηθεί η κυβερνητική πολιτική αλλά και οι επώδυνες επιπτώσεις στα λαϊκά στρώματα. Βεβαίως αυτή η προσπάθεια στοχεύει στην άβληνση των κριτηρίων του λαού απέναντι στις αντιλαϊκές μνημονιακές δεσμεύσεις, οι οποίες παραμένουν όλες οι αντιλαϊκές αντεργατικές δεσμεύσεις ενισχύ. Αλήθεια, μέσα από αυτή την πλήρη άρση των capital control θα υπάρξει κάποια βελτίωση στις θέσεις των ανέργων? Θα αλλάξει η θέση και η κατάργηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων? Θα δουν κάποια διαφορά οι αυταπασχολούμενοι, οι οποίοι με βίαιο τρόπο οδηγούνται στην έξοδο από την αγορά, ή οι φτωχομεσαίοι αγρότες? Θα υπάρξει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση σε όλα αυτά τα ζητήματα? Όχι. Γιατί ακριβώς τα μέτρα που συνοδεύουν τη ζωή της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Το νομοθετικό πλαίσιο αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης χωρίς δικαιώματα θα ζει και θα βασιλεύει στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Άλλωστε, αυτό είναι μια ακόμη επεισόδιο, όπως συστηματικά γίνεται και με την υπόθεση των αλλαγών στη φορολογία, όπου πίσω από κάποια ψίχουλα που δίνονται στα λαϊκά στρώματα προσπαθεί η κυβέρνηση να κρύψει τα καρβέλια τα οποία θέλει να προσφέρει στους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από τη σκανδαλώδη περαιτέρω μείωση των όποιων ελάχιστων, απειριολάχιστων φορολογικών βαρών είχαν οι επιχειρηματικοί ομίλοι. Από αυτή λοιπόν την άρση, την πλήρη άρση των capital control, ποιοι ωφελούνται? Είναι φανερό ότι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται είναι οι τράπεζες, αλλά και τα μονοπόλια. Γιατί θα έχουν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε νέα κεφάλαια. Έτσι λοιπόν, η περιβόητη επιστροφή στην ομαλότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σκανδαλώδη και προκλητική διεύρυνση των προνομίων του κεφαλαίου. Τη στιγμή που για τους εργαζόμενους όχι μόνο παραμένει άθικτος, αλλά ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο με τις ρυθμίσεις και τις τροπολογίες την τελευταία στιγμή ο εργασιακός μεσαίωνας. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερή η αγωνιώδης προσπάθεια η οποία γίνεται για να οριοποιηθούν να οριοποιηθεί η κυβερνητική πολιτική, όπως βεβαίως και με το σημερινό νομοσχέδιο γίνεται μια συστηματική προσπάθεια οριοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και βεβαίως εδώ πέρα έχει και άξιο συμπαραστάτηση η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωμονόδρομου. Άλλωστε, αυτό το οποίο ισχυρίστηκε προκλητικά ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμα στις πολυεθνικές των νέων τεχνολογιών, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμη επεισόδιο στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσχημα ήταν η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Άλλωστε, η διαδικασία η οποία επέλεξε η κυβέρνηση να αρθεί αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το σοβαρό νομοσχέδιο, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, συνάδει με τις αντιδραστικές διατάξεις τόσο της οδηγίας όσο και του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με πρόσχημα την προστασία των προσωπικών δεδομένων επί της ουσίας προχωρά σε ένα γενικευμένο και προληπτικό φακέλωμα των λαών για τον έλεγχο αλλά και τη διασφάλιση των συμφερόντων των κεφαλαιοκρατών. Και θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό. Σε μια εποχή που σαπίζει το καπιταλιστικό σύστημα όλο και περισσότερο, σε μια εποχή που συστηματικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως με τις οδηγίες τσακίζουν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα
στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, θα αποτελούσε σχήμα οξύμορο ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η λικοσυμμαχία, ενδιαφέρεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Απλά, αξιοποιώντας γενικόλογες διατάξεις, διαμορφώνει ένα επί της ουσίας ανεφάρμοστο σύστημα το οποίο συστηματικά νομιμοποιεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Έτσι λοιπόν, το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται γίνεται τόσο γενικόλογο, τόσο γενικευμένο, που επί της ουσίας στηρίζει το συστηματικό και ανεξέλεκτο φακέλωμα από το κράτος, το αστικό κράτος και τα υπερεθνικά του όργανα και τους επιχειρηματικούς ομίλους, και αποτελεί βεβαίως εξαίρεση η προστασία των δικαιωμάτων. Άλλωστε, κράτος και ιδιώτες μπορούν να συλλέγουν αλλά και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Και μάλιστα για ιδιαίτερους σκοπούς να τα επεξεργάζονται και για άλλους λόγους από τους σκοπούς των οποίους συνέλεξαν. Έτσι λοιπόν δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά ένα προκλητικό και προληπτικό φακέλωμα, ιδιαίτερα για λόγους δημοσίας τάξης αλλά και ασφάλειας. Από ποιον? Από το εργατικό κίνημα, από το λαϊκό κίνημα που αντιστέκεται, που αντιπαλεύει τις συγκεκριμένες πολιτικές και επιλογές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μια ειδική κατηγορία αυτών των άρθρων είναι ακριβώς και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζόμενων. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο προκλητικό που επί της ουσίας διαμορφώνει ένα ακόμη πιο ασφιχτικό πλαίσιο για την ίδια τη στάση των εργαζόμενων μέσα στον χώρο δουλειάς, αποδυναμώνοντας τελείως τα όποια ατομικά, εργασιακά, αλλά και λογικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα θα μπορούσαν να έχουν, μετατρέποντας επί της ουσίας τους ίδιους τους εργοδότες να μπορούν να ελέγχουν το σύνολο των προσωπικών δεδομένων, αλλά και να καθορίζουν, να εκβιάζουν και να απειλούν τους εργαζόμενους. Να υποτάσσουν επί της ουσίας το σύνολο της εργατικής τάξης στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αυτή η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων δεν αξιοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, μπορεί να έχει και ευρύτερες επιπτώσεις, και βεβαίως το ίδιο ισχύει και με τη διαβίβαση και ανταλλαγή των δεδομένων ανάμεσα στις αρχές ασφαλείας, αλλά και στις ποικιλονομιστικές υπηρεσίες και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς όχι μόνο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων κρατών και τρίτων χωρών αλλά και υπερελιστικών οργανισμών. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα να τα επεξεργάζονται με συγκεκριμένους σκοπούς και κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη λοιπόν γίνεται φανερό ότι εδώ πέρα όλη αυτή η προσπάθεια προσπαθεί να διαμορφώσει ένα τέτοιο ασφιχτικό πλαίσιο θωράκισης του καπιταλιστικού συστήματος, προληπτικού ελέγχου απειλών και εκβιασμών από όλους αυτούς οι οποίοι δεν συμβιβάζονται. Από όλους αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς ως ΚΚΕ, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε στους εργαζόμενους και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, ότι δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος, το οποίο είναι κράτος που προασπίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Δεν μπορούν να έχουν καμία εμπιστοσύνη στις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες αποτελούν βεβαίως φύλος οικής στην εφαρμογή όλων αυτών των αντιλαϊκών, αντιδραστικών διατάξεων. Και τονίζουμε ότι η προστασία και η διεύρυνση των ατομικών και συλλογικών τους δικαιωμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πάλη για τη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο εργασίας, με τη βελτίωση της θέσης της εργατικής τάξης και της υπόλοιπης λαϊκής οικογένειας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές.